Κύριε Δημαρχέ, καλημέρα και χρόνια πολλά. Από ό,τι είδαμε, η επίσκεψή σας στον Υπουργό Εσωτερικών, στον κύριο Θεοδωρικάτο, αλλά και στον Γενικό Διευθυντή του Γραφείου, τον κύριο Σκάλκο, απέδωσε, αφού περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για τις ανάγκες των οφειλών του Δήμου και περισσότερο της ΔΕΙΑΣ θα έρθουν στο Ταμείο. Διάβασε μας περισσότερα και γι' αυτό, αλλά και ό,τι αν νομίζετε εσείς ότι μπορεί να ενημερωθεί ο κόσμος για τους μπουλαμάδες αυτούς που έρχονται εν ώψη του Άγιο Βασίλη. Καταρχήν χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές σε όλους τους συντημότες μας. Να είναι καλά, να αποφύγουμε τον κορονοϊό, τα έχουμε πάει πάρα πολύ καλά μέχρι σήμερα. Είναι κρίμα να μην προσέξουμε αυτές τις μέρες και να χειροτερέψει η κατάσταση, αλλά έβγε σε όλους για τη μέχρι στιγμής αποτελεσματικότητα. Τώρα, ΔΕΙΑΣ. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, αλλά είναι και δυσέβρετο. Κοστίζει αρκετά η παροχή του. Κοστίζει αρκετά το να έχεις νερό όπου θέλεις, όποτε θέλεις. Η επίσκεψη στον Υπουργό ήταν πραγματικά πάρα πολύ επικοδομητική και έφερε και αποτέλεσμα. Δύο είναι τα αποτελέσματα. Ένα άτοκο δάνειο 700.000 για ταμιακή διευκόλυνση, για ταμιακή ανάσα της ΔΕΙΑΣ. Άτοκο ίσως με δόσεις από 18, ίσως και μέχρι 60 μήνες. Και μια καθαρή άμεση χορηγία από την κυβέρνηση, από το κράτος, από το Υπουργείο Εσωτερικών προς το Δήμο της τάξης του 1.987.743 ευρώ. Αυτό είναι για να πληρώσει η ΔΕΙΑΣ χρέη που έχει σωρεύσει εδώ και πολλά χρόνια προς τη ΔΕΗ. Επομένως παίρνουμε εμείς τα λεφτά για τη ΔΕΙΑΣ και πληρώνουμε τη ΔΕΗ ώστε εξοφλείται αυτό το πολύ μεγάλο χρέος. Αυτές οι δύο κινήσεις, το δάνειο, το άτοκο και η επιχορήγηση, πραγματικά είναι μια σπουδαία ανάσα. Δεν λύνουν όμως το πρόβλημα, το λειτουργικό πρόβλημα, διότι αυτά τα χρέη δημιουργήθηκαν από κάποιες πρακτικές. Η ΔΕΙΑΣ είναι ένας από τους φορείς, μία από τις υπηρεσίες μας που έχει πραγματικά εξαιρετική βελτίωση. Αν με ρωτήσετε, είσαι ικανοποιημένος από όλα, θα σας πω όχι. Αν μου πείτε από τη ΔΕΙΑΣ, θα σας πω ναι. Έχει αρχίσει και βελτιώνεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς και θέλω να δώσω εύσημα στον επικεφαλή, στον CEO, τον Γενικό Διευθυντή, τον κύριο Τρακάκη, μία συγχαρητήρια και σε όλη την ομάδα που σε περιστοιχίζει εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής για αυτά τα οποία έχετε κάνει. Προσπαθούμε επομένως να βάλουμε τα πράγματα σε μια τάξη ώστε η ΔΕΙΑΣ πραγματικά να προσφέρει αυτά τα οποία μπορεί να προσφέρει. Θα σας εξηγήσει ο κύριος Γενικός το τι κάνει, τι φιλόδοξα σχέδια ίδρυυσης και αποχέτευσης έχουμε, τι έχουμε κάνει προς την κατεύθυνση του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης, αλλά εν συντομία να σας πω ότι αρχίζει πλέον η ΔΕΙΑΣ να στέκεται στα δύο πόδια της και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Βλέπω και Σαββατοκύριακα με αυταπάρνηση τρέχουν οι υπάλληλοι να δουλέψουν και να κάνουν τις διορθώσεις και τις επισκευές εκεί όπου χρειάζεται. Τρέχουν για να βρούνε χρήματα για να κάνουμε τα νέα φιλόδοξα έργα τα οποία έχουμε υπόψη μας και είμαι βέβαιος ότι το 2021 παρά τις αντικσότητες του COVID, ο οποίος COVID έχει και αρνητικές επιπτώσεις και στις εισπράξεις χρημάτων, ώστε να μπορούμε με αυτά τα χρήματα να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας και να κάνουμε αναπτυξιακά έργα. Έτσι, έχει δυστυχώς πάρα πολύ αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις και όμως λέμε δεν γκρινιάζουμε, δεν κλεβόμαστε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Με βάση αυτή την πραγματικότητα θα λειτουργήσουμε όπως πρέπει να λειτουργήσουμε. Αυτά τα λίγα έτσι εν συντομία από μένα. Να μιλήσει ο Ηλίας ο Τρακάκης για το τι επιτεύγματα έχουν μέχρι στιγμής στη ΔΕΙΑΣ, πώς πρέπει να εξορθολογικοποιηθούν τα τιμολόγια και ούτω καθεξής. Γι' αυτό κάνουμε αυτές τις προσπάθειες, για να μπορούμε πραγματικά να εξασφαλίσουμε αυτό το κοινωνικό αγαθό σε όλους στη χαμηλότερη δυνατή τιμή. Δηλαδή ο στόχος μας είναι να έχουμε το φθηνότερο νερό σχεδόν από όλους τους δήμους της Ευρώπης. Αυτή είναι η δική μας στόχευση. Αυτά τα λίγα από μένα και πάλι χρόνια πολλά. Να περάσω, κύριε Λαμπρόπουλε, το βήμα στο κύριο Γενικό να μας εξηγήσει πιο αναλυτικά τις προσπάθειες που έχει κάνει μέχρι σήμερα. Γεια σας και από μένα. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε για τα καλά σας λόγια. Βέβαια, όταν κάποιος μετά από εσάς
προσπαθεί να μιλήσει, είναι κάπως δύσκολο, με βραδιά σας είναι γνωστή. Εν πάση περιπτώσει, ήθελα να πω τα εξής πάνω σε αυτά που είπατε, ότι το θέμα είναι, το σωστό θέμα είναι να έχεις καλή πληροφόρηση. Όταν έχεις πληροφόρηση μπορείς να αντιδράσεις ανάλογα. Εμείς είχαμε την πληροφόρηση για τα προγράμματα αυτά του Υπουργείου που κατά καιρούς βγαίνουν για τους Δήμους και για τις ΔΕΙΑ. Είχαμε προετοιμαστεί έτσι ώστε να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε με τις ενέργειες που είχαμε κάνει κάποια χρηματικά ποσά που θα μας διευκόλυναν και θα απαλύνουν λίγο την οικονομική κατάσταση της ΔΕΙΑΣ. Βέβαια, θέλω να σας ευχαριστήσω και ειλικρινά και το λέω, ήταν καταληκτική η παρουσία σας. Εμείς βέβαια είχαμε ετοιμάσει το πακέτο όλο, αλλά ήταν καταληκτική η παρουσία σας στα Υπουργεία και μπράβο σας και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Τώρα, το πρόγραμμα αυτό το αξία, το αξιοποιήσαμε κατάλληλα. Αυτά τα χρήματα θα πάνε για κάλυψη των υποχρεώσεων που είχαμε προς τη ΔΕΗ και το ποσό το άλλο που είπε ο κ. Δήμαρχος θα μας διευκολύνει για να πληρώσουμε κάποιες υποχρεώσεις μας μέχρι ώστε να καταφέρουμε να κάνουμε και την τιμολογική μας πολιτική. Θέλω να πω κάτι όμως. Αυτά τα που κερδίσαμε, αν δεν συνδυαστούν με μια σωστή και δίκαιη τιμολογική πολιτική, γιατί πρέπει να μάθουμε ότι αυτό που κερδίζουμε πρέπει να το αγαθό αυτό έχει κόστος. Πρέπει να κάνουμε ανάκτηση κόστους νερού. Υπάρχει νομοθεσία που μας υποχρεώνει να υποβάλουμε ερωτηματολόγιο, να συμπληρώσουμε ερωτηματολόγιο στο Υπουργείο που να δείχνει ότι κάνουμε προσπάθειες για την ανάκτηση. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, δεν θα μπορέσουμε αργότερα να μπούμε σε πρόγραμματα έργου. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε, να συνδυάσουμε αυτές τις ενέργειες που κάναμε και είχαμε αυτή την οικονομική ενίσχυση με μια σωστή και δίκαιη αναπροσαρμογή τιμολογίου, έτσι ώστε να μπορεί η ΔΕΙΑΣ να σταθεί στα πόδια της από μόνη της και να έχει σε λίγα, πιστεύω εγώ, αν θα γίνει αυτό, σε 1,5 χρόνο, 2, θα έχουμε και κέρδος. Λοιπόν, όμως δεν μπορεί να έχουμε τεράστια έξοδα στα βιοστάσια ρεύματος και να μην καλύπτουμε τα έσοδά μας, το ρεύμα τουλάχιστον. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει, και το έχω πει και στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος μας έχει δώσει αυτή την κατεύθυνση, να ετοιμάσουμε σωστή τιμολογική πολιτική, έτσι ώστε εφαρμόζοντας και αυτή, ξέρω βέβαια ότι είναι δύσκολα τα πράγματα τώρα, αλλά μπορούμε να το κάνουμε και σε το βάθος χρόνου αυτό. Να μπορέσουμε να είμαστε μια επιχείρηση που θα παρέχουμε υψηλού επίπεδου υπηρεσίες στους πολίτες μας. Εμείς φροντίσαμε, έχουμε υποβάλει στο πρόγραμμα 3 αυτή τη στιγμή προτάσεις για έργα ίδρυψης, που περιμένουμε να περάσει η Επιτροπή για να εγκριθούν, έργα ίδρυψης της τάξης των 13 εκατομμυρίων ευρώ. Εκτός από τα δίκτυα ίδρυψης που θα δικαστήσουμε, έχουμε βάλει μέσα την προμήθεια, τοποθέτηση και καταμέτρηση έξυπνων υδρομέτρων, στα οποία θα μας δώσουν αξιοπιστία στους συμπολίτες μας. Θα μετριούνται αυτά ηλεκτρονικά, δεν θα πηγαίνουμε να μετράμε στα σπίτια, οπότε ο κάθε πολίτης με μια εφαρμογή στο τηλέφωνο του θα μπορεί να βλέπει ανά πάσα στιγμή τι νερό έχει καταναλώσει, τι χρωστάει, τι δεν χρωστάει και τι γράφει το υδρόμετρο του. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο και θα μας λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Προετοιμαζόμαστε εντός του Φεβρουαρίου του 2021 να υποβάλουμε και τις προτάσεις μας για τα έργα αποχέτευσης, τα οποία είναι οι αποχετεύσεις του Δήμου Μιστρά και της Καριών και Καστορίου. Επίσης, η αναβάθμιση του βιολογικού με 6 εκατομμύρια ευρώ. Είναι έργα πολύ σημαντικά για την ποιότητα ζωής των κατοίκων της πόλης μας. Δεν νοείται σύγχρονη πόλη χωρίς υγιεινό νερό και χωρίς αποχέτευση. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Εκείνο που θέλω πάλι να τονίσω είναι αυτό που είπα για τη μολυκή μας πολιτική, ότι πρέπει να γίνει οπωσδήποτε και να μπορέσουμε να έχουμε τα έσοδά μας, να ισοσκελίζουν τα έξοδά μας. Είναι αυτό που λέμε λάμπρο στο ποδόσφαιρο, ότι όταν κάνεις μια νίκη εκτός έδρας, αν στην επόμενη Κυριακή στην έδρα σου χάσεις, είναι σαν να μην έκανες τίποτα. Λοιπόν, πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτό. Και ένα σημαντικό θέμα, που το ξέρει και ο κ. Δήμαρχος, το έχουμε ενημερώσει βέβαια, κάνουμε συχνές αναλύσεις στα λίμματα του βιολογικού όσον αφορά τον κορονοϊό. Μέχρι σήμερα έχουμε κάνει 7 αναλύσεις από τον Αύγουστο. Έχουν βγει όλες οι αναλύσεις αρνητικές. Δηλαδή το υλικό φορτίο δεν είναι σοβαρό. Η τελευταία ανάλυση που κάναμε είναι τη Δευτέρα, προχθές. Δεν έχουμε πάρει αποτελέσματα. Περιμένω σήμερα τα αποτελέσματα. Μόλις τα πάρουμε και δείμε, θα τα κοινοποιήσουμε αμέσως και σε εσάς, αλλά και θα τη δημοσιοποιήσουμε. Αυτά ήθελα να πω. Θέλω να ζητήσω από τον κόσμο να καταλάβει και να κατανοήσει ότι προσπαθούμε για το καλύτερο. Και θέλουμε την βοήθειά του και την κατανόησή του όταν κάνουμε κάποια έργα και κόβουμε το νερό. Το κάνουμε γιατί πρέπει να βελτιώσουμε τις υποδομές μας. Να τελειώσω κι εγώ, να ευχηθώ κι εγώ χρόνια πολλά πάλι σε όλους. Κύριε Δήμαρχε, και εσάς καλή δύναμη. Να σας ευχαριστήσω γιατί είστε δίπλα μας
και συνεχώς σε καθημερινή βάση έχουμε επικοινωνία για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και μας δίνετε τις κατευθύνσεις. Και σας υπόσχομαι ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για τους συμπολίτες και για το Δήμο μας. Καλή συνέχεια σε όλους και συγχαρητήρια για τη δουλειά που έχετε κάνει. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια.